τρία, δύο, ένα, φύγαμε! Συγχαρητήρια, είσαστε συγκλονιστικοί! Βούλιαξε η πλατεία του αγνώστου στρατιώτη στο Ρέθυμνο την Κυριακή στον αγώνα Run for Autism, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σειράς δράσεων του μήνα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Είμαι ευχαριστημένη που κατάφερα τεξά για το σύλλογό μας. Είμαι συγκινημένη και πάνω απ' όλα χαρούμενη πια. Θέλω να τους πω ότι με ηθοποιώ στο θέατρο, ότι κάνω τα πάντα για ένα καλύτερο θέατρο, για ένα καλύτερο μέλλον, για να μπορέσω να καταφέρω να κάνω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Εύχομαι να έχω ένα καλύτερο μέλλον για τη ζωή τους, για τη ζωή μου και να ευχαριστήσω σε όλους εσάς που ήσταν εδώ σήμερα, που με στηρίξατε και κατάφερα και έτρεξα για να καταφέρω να φτάσω στο τέρμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου με μεράκι και αγάπη διοργάνωσε τους αγώνες, οι συμμετοχές των οποίων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με περίπου 800 δρομείς που έτρεξαν, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και εξωστρέφειας για τα άτομα με αυτισμό και νοητικές αναπηρίες. Φέτο οι δράσεις μας είναι ποικίλες, περιέχουν θεατρικά δρόμενα, εικαστικά, αθλητικά, πάρα πολλά. Και έτσι νομίζουμε ότι η συμπερίληψη έρχεται πιο κοντά. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει πια μπει στο πετσί της ενσυναίσθησης που έχουμε προτάξει τόσα χρόνια σαν σύλλογος, και αυτή η αθλητική εκδήλωση νομίζω ότι είναι κάτι σημαδιακό για το Ρέθυμνο. Οι δράσεις με μήνυμα Think Blue έχουν την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ έλαβαν χώρα τρεις αγωνιστικές διαδρομές, αλλά και μια κοινωνική περιπατητική διαδρομή για όλες τις ηλικίες, από 1 έως 101 ετών, για τη χαρά της άθλησης και της συμμετοχής, προσφέροντας μια μοναδική κοινωνική διάσταση στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Αυτό το νόημα έχουν αυτές τις εκδηλώσεις, να ευαισθητοποιηθούν όλοι και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημά τους και πρόβλημά μας, είναι όλων το πρόβλημα, ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, να δημιουργούμε δομές και υποδομές για αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες και μέσα από το πρόγραμμα με τα Special Olympics που υπογράψαμε πριν τον περασμένο Νοέμβρη, το Μνημόνιο Συνεργασίας. Ο Δήμος Ρεθύμνης θα είναι σταθερά δίπλα σε αυτό το σύλλογο. Να χαίρονται, να γουρλώνουν τα μάτια τους και να βλέπουν ότι δεν είναι στην άκρη παραμερισμένοι, αλλά είναι μέσα σε αυτό που γίνεται. Συμμέτοχοι, πρωταγωνιστές, ενεργοί. Ήρθαμε για να στηρίξουμε το σκοπό. Μπράβο, Αντώνη.